Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τρεις και στους τηλεθεατές. Διαπίστωση πρώτη. Πόσα κιλά έχετε χάσει? Έχετε χάσει κιλά. Από την κύριε Παπαδάκη, ναι. Αυτό είναι το λιγότερο που κάποιος μπορεί να πληρώσει εντός εισαγωγικών όταν επιχειρεί να μπει μπροστά σε μία μάχη που στο τέλος, στο φίνις, θα πρέπει να έχει στόχο και σκοπό την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να πω. Εσείς κουβαλάτε και ένα ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ στην πλάτη σας και δεν υπερβάλλω. Μην ξεχνάτε ότι η Αττική είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τις εκλογές λέει ναι, μα εμείς πήραμε την μεγαλύτερη περιφέρεια της. Η προηγούμεθα, δεν την πήραμε, προηγούμεθα. Στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Αττικής. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή το κόμμα σας έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Θα σας πω, αυτές τις ερμηνείες τις ακούω κι εγώ. Μόνο που μακριά από μένα, λογικές που ταλαιπώρησαν την πατρίδα ολόκληρη και αναφέρομαι στους σωτήρες. Στις πλάτες μου δεν μπορώ να σηκώσω, δεν του πρέπει, δεν τον μπορώ, δεν μου αξίζει ούτε ολόκληρο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε διαφόρων ειδών προσδοκίες. Στην πλάτη μου όμως αποφάσισα και νομίζω ότι με συνέπεια σταθερότητα υπηρέτησα τους τελευταίους 4 μήνες μία σπουδαία μάχη. Αυτή που συνηθίζω να λέω ότι είναι η μάχη των μαχών. Και το είπα προτού τη δούμε τα αποτελέσματα της κάλπης 18ης Μαΐου. Είναι η μάχη για τη μείζωνα περιφέρεια της πατρίδας μας, όπου αθροίζονται όλα τα προβλήματα που συναντάτε εσείς στην εκπομπή και που συναντάνε όλοι οι πολίτες μας από την Θράκη έως το Ηράκλειο Κρήτης. Με αυτή τη λογική λέτε ότι είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Πού θα κριθεί τώρα η μάχη? Ξέρετε κάτι, υποχρεωτικά θα πρέπει να αποταθείτε στους ψηφοφόρους, όχι στα κόμματα, στους ψηφοφόρους των άλλων συνδυασμών. Γιατί κακά τα ψέματα, πήρατε ένα ποσοστό, έχετε ένα μικρό προβάδισμα από τον κύριο Σγουρό, όμως για να βγείτε περιφερειάρχη, για να εκλεγείτε περιφερειάρχη, πρέπει να πείσετε και ψηφοφόρους άλλων συνδυασμών. Και εδώ έχει γίνει μια ολόκληρη μάχη. Ψαρεύετε στα θολά νερά και προσπαθείτε να δελεάσετε τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Και με λύπη μου εγώ θα πω ότι αυτή η μάχη δεν γίνεται με μάχη επιχειρημάτων για να ξέρω αν θα ψηφίσω Σγουρό ή Δούρου, αλλά εάν εσείς ή οι άλλοι προσπαθείτε να προσεγγίσετε τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Όπως έλεγα τις προάλλες, κύριε Παπαδάκη, δεν βάζουμε μυαλό σε τούτο τον τόπο. Δεν βάζουμε καθόλου μυαλό σε τούτο τον τόπο και βεβαίως ενδεχομένως να είμαι αφελώς αισιόδοξη αν περιμένω να βάλουν μυαλό αυτοί που μας έφεραν ως εδώ. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, στα τηλεπαράθυρα, ως επιτοπλίστων, βλέπουμε τους υπεύθυνους για την κατάντια, όχι μόνο σε σχέση με την κρίση χρέους, αλλά και με την κρίση δημοκρατίας στην πατρίδα μας, να συζητούν τα δύο τελευταία 24 ώρα ένα σπουδαίο ζήτημα και να το συζητούν με τέτοιους όρους. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι η Ρένα Δούρου, όπου πριν 2 χρόνια, εκεί, δίπλα σας, υπήρξα δυστυχώς πρωταγωνίστρια σε θλιβερά συμβάντα, το μέτρο που έχουν πάρει κάποιοι όψιμοι υπερασπιστές της δημοκρατίας και μετράνε, έτσι, όχι πάνω μου, όχι πάνω μου, διότι δεν έχουμε όλοι κοντή μνήμη. Εδώ και 2-24 ώρα, λοιπόν, παρατηρώ έναν δημόσιο διάλογο που είναι υποκριτικός και πληγώνει βαθιά το δέντρο της δημοκρατίας, έτσι, στη χώρα που θέλει να πιστεύει ότι το ανέθρεψε και το χάρισε σε όλο τον κόσμο. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Δεν νοείται όλοι αυτοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή ως μοχλό πίεσης, ως μοχλό εκφοβισμού, να κουνάνε το δάχτυλο στον Παπαδάκη, στη Δούρου, χρησιμοποιώ τα δικά μας ονόματα γιατί δεν έχουμε και άπλετο τηλεοπτικό χρόνο, και να λένε ότι κλείνω το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Δεν έγινε ουδέποτε σοβαρή κουβέντα για το πώς στάσαμε ως εδώ. Πέφταμε κάθε φορά από τα σύννεφα όταν είχαμε χαστούκια, ποτήρια, νερό, δολοφονίες. Τρεις μέρες τα θάματα στην Ελλάδα κρατούν και καμία σοβαρή συζήτηση.
για το πώς μεγαλώσαμε γενιές Ελλήνων που μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου. Για το πώς για δεκαετίες δεν είχαμε συνεκτική μεταναστευτική πολιτική. Για το πώς για δεκαετίες δεν είχαμε συνεκτική πολιτική καταπολέμησης του εγκλήματος. Για το πώς οδηγηθήκαμε να θεωρούν οι συμπατριώτες μας ότι αν χαιρετήσει ναζιστικά θα αντιμετωπιστεί η ανεργία. Λοιπόν, αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά, επαναλαμβάνω, η κουβέντα πρέπει να γίνει αλλιώς. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, στους 63 από τους 66 δήμους που βρέθηκα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και έτσι απαντώ και στην πρώτη σας παρατήρηση, για μένα εργαλεία δεν είναι η δημοσκοπήση και τα exit poll, ήταν οι πολίτες. Και με τους πολίτες ήρθα πρώτη και με τους πολίτες θα αλλάξουμε τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής και όλοι μαζί θα κυβερνήσουμε. Θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα κυβερνηθεί η περιφέρεια Αττικής. Δεν θα είναι με σύστημα κολλητών και αδιαφανές, θα είναι με τους πολίτες. Σε αυτές λοιπόν τις περιοδίες, κύριε Παπαδάκη, συναντούσα κόσμο που ξέρετε τι μου έλεγε. Θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Και όταν του έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να ψηφίσει Χρυσή Αυγή με όσα έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μου έλεγε, εγώ θα ντραπώ. Εδώ δεν ντράπηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης να συνδιαλέγεται με τον εγκληματία. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε, να ευχηθούμε οι τέσσερις και πολλοί που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι μετά την Κυριακή των εκλογών θα γίνει μια σοβαρή προσπάθεια και να αναλυθεί αλλά και να επιληθεί το ζήτημα της Χρυσής Αυγής και δύο μέρες τώρα συζητάμε όπως συζητήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Στο παραπολιτικό και όχι στο πολιτικό. Η οξύτατη αντιπαράθεση που έγινε για τα τεράστια προβλήματα της περιφέρειας Αττικής δεν αφορούσε τα προβλήματα της Αττικής. Και να σας πω και κάτι άλλο για να το φέρω στα προβλήματα. Εάν θέλεις πραγματικά να πολεμήσεις την οργή και την αγανάκτηση που οδηγεί στη σβάστικα, όταν έχεις πάρει απόφαση ως Περιφερειακό Συμβούλιο να δοθούν 350.000 ευρώ στο πέραμα, τα είδατε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής στο πέραμα, και δεν τα δίνεις για να καταπολεμηθεί η ανεργία και δεν τα δίνεις για να ανακουφιστεί ο πόνος 1.600 νοικοκυριών που έχουν μήνες έτσι, να κάνουν ζεστό μπάνιο γιατί δεν έχουν φως, τότε οι αναλύσεις περί εθνικοφροσύνης και δημοκρατικότητας στα τηλεπαράθυρα και η ποιοτική στάθμιση της ψήφου από τους ανθυποψηφίους μου είναι γελία και επικίνδυνη. Και το λέω εγώ. Εγώ το λέω. Δεν το λέει κανένας άλλος. Θα αφήσουμε το θέμα αυτό γιατί νομίζω ότι... Μα έτσι θα το πάνε κύριε Παπαδάκη. Μέχρι να κλείσει κάλπη θα βγαίνουν διάφοροι και με μαθηματικό τρόπο θα αθροίζουν ποσοστά. Γιατί τους ενδιαφέρει να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να αντιμετωπίσουν την κρίση δημοκρατίας στην πατρίδα μας, ούτε τα προβλήματα που αφορούν τον τομέα της οικονομίας. Τα μεγάλα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής αναφυσβήτητα συνδέονται και με την κεντρική εξουσία και τις δυνατότητες που δίνει η κεντρική εξουσία στην περιφέρεια να μπορέσει να αναπτύξει ένα πρόγραμμα και δράσεις. Στην περίπτωση τώρα εκείνη που εσείς εκλεγείτε και στην περίπτωση εκείνη που το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών είναι τέτοιο που θα οδηγήσει σε εκλογές και ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα είσαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσετε, να παλέψετε, γιατί τώρα πια δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω. Έχετε πάρει έναν δρόμο, δεν μπορείτε να παραιτηθείτε. Αν εκλεγείτε περιφερειάρχης, είσαστε περιφερειάρχης και θα είσαστε περιφερειάρχης για τα 5 επόμενα χρόνια, δεν είναι? Τι θα κάνετε? Θα το διεκδικήσετε, θα το παλέψετε? Ή τότε θα έχουμε όλα αυτά τα οποία σήμερα λέτε να τα ξεχνάτε αν έχουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Και ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουν κάνει πάρα πολλές εκλογές. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια. Έτσι, και έχουν ακούσει έτσι, πολλά τα αυτιά. Να το πω εγώ απλά λαϊκά. Η αγαπημένη μου εκπομπή ήταν να βγάζω δηλώσεις, να βγάλω δηλώσεις ανθρώπων που πέρασαν τόσο από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και μετά πήγαν στην κεντρική εξουσία και άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, απορώ ώρες-ώρες με την αισιοδοξία των πολιτών
και το βαθμό καχυποψίας τους. Εγώ έχω μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, με αυτά που έχω ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς να έχω τη δική σας εμπειρία. Τι μπορώ εγώ να πω, εκμεταλλευόμενη την πρόσκλησή σας σήμερα και να απευθυνθώ σε χιλιάδες συμπολίτες μου, συμπατριώτες μου, ότι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουμε ως καινούρια περιφερειακή αρχή είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και λειτουργήσαμε και ως περιφερειακή παράταξη. Κύριε Παπαδάκη, εμείς δεν τάξαμε τα πάντα στους πάντες. Δεν είπαμε παχιά λόγια σαν τον απερχόμενο περιφερειάρχη που έλεγε ότι θα πάει σπίτι του αν δεν κατορθώσει να φτιάξει βόθρους. Οι βόθροι δεν φτιάχτηκαν. Ακούστε πόσο πεζό και ταπεινό είναι. Και όμως δεν φτιάχτηκαν και διεκδικεί εκ νέου, χωρίς εδώ, την ψήφο των συμπολιτών μας στην περιφέρεια Αττικής. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εμείς αύριο το πρωί έχουμε μια τεράστια σύσκεψη, όχι με διαφημιστές, όχι με κομματικά στελέχη, όχι με αναγνωρίσιμα πρόσωπα, αλλά με φορείς και επιστήμονες για την ανάπτυξη. Και ξέρετε κάτι, αυτή την εκδήλωση την είχαμε προγραμματίσει πριν από τις εκλογές της 18ης Μαΐου. Τι καταδεικνύει αυτό? Ότι για την ανάπτυξη εμείς δεν θα παλέψουμε μόνο αν η Δούρου είναι η καινούρια περιφερειάρχης. Δεν ξέραμε εμείς τα ποσοστά, δεν είχαμε exit poll, δεν ξέραμε ότι θα είμαστε πρώτοι. Εμείς για την ανάπτυξη, και όχι αυτή την ανάπτυξη που έταξε ο κύριος Σαμαράς στις προάλλες, για ρόδια, λαβράκια και τσιπούρες, αλλά μία σοβαρή προσπάθεια που παίρνει υπόψη τις καινούργιες αιρεσιμότητες, παρόλο που δεν συμφωνούμε με όλες, τους νέους εθνικούς στόχους του προγράμματος 2014-2020 και θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Και έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σας λέω. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, όπως άλλοι ανθυποψήφοι μου, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα στην περιφέρεια Αττικής με μια εθνική κυβέρνηση η οποία συνεχίζει στον ίδιο χορό με συγκεκριμένες πολιτικές λιτότητας. Γι' αυτό είχα πει ότι στην περιφέρεια Αττικής, αν έχεις την ίδια κυβέρνηση, μπορείς να λειτουργήσεις με εκείνον τον τρόπο που να αντισταθείς και να αποτρέψεις. Αν τώρα έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα. Αλλά θα κάνω πολλά λάθη στη ζωή μου, ψέματα δεν θα πω. Σας λέω λοιπόν όμως ειλικρινά ότι αν χρειαστεί θα αντιστρατευτώ και σε υπουργούς και στελέχη με τους οποίους μπορεί να συνοδοιπόρησα στο 4%. Γιατί αυτή τη στιγμή παλεύω να εκλεγώ περιφερειάρχης για όλους τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής, ανεξάρτητα της κομματικής τους ταυτότητας. Μιλημένα, ξηγημένα. Κυρία Δούρου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Το μόνο που απομένει να σας πούμε καλή επιτυχία και ένα τίμιο αγώνα. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά για την περιφέρεια Αττικής, όλα καλά για τη χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε για μια Παπαδάκη, θεωρώ ότι έδωσα τίμιο αγώνα. Θεωρώ ότι προσπάθησα να δώσω έναν αγώνα με προτάσεις και προγράμματα και κοντά στους πολίτες. Ωστόσο, απέναντί μου αυτή τη στιγμή δεν έχω μόνο τον απερχόμενο περιφερειάρχη, απέναντί μου έχω ολόκληρη την κυβέρνηση. 7 και 4 βγήκε ο Υπουργός Υγείας και ας μην έχουμε ακόμα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική και άθριζε τα ποσοστά της συγκυβερνήσεως, αθρίζοντας τα ποσοστά του κύριου Κουμουτσάκου και του κύριου Σγουρού. Μία ώρα μετά βγήκε ο κύριος Βορύδης. Αργότερα ο κύριος Γιακουμάτος. Μετά ο κύριος Κεδίκογλου. Δεν είχαν την ευπρέπεια να αφήσουν την πρωτοβουλία στήριξη στον απερχόμενο περιφερειάρχη, στον κύριο Κουμουτσάκου. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο αγώνας μου μπορεί να είναι τίμιος από τη μεριά μου, με άλλους όρους δίνεται από τη μεριά της κυβέρνησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ...